Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νύχτα τρόμου στην Ανατολική Τουρκία, 48 ώρες μετά τη βιβλική καταστροφή, νέος σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε την περιοχή. Οι νεκροί είναι ακόμη αδύνατο να καταμετρηθούν. Από τον τόπο της τραγωδίας, ο απεσταλμένος του Αντένα, Ανδρέας Ρομπόπουλος, μεταδίδει. Όλα δείχνουν πως ακόμη μια νύχτα γεμάτη φρίκη ξεκινά εδώ. Στη σεισμόπληκτη πόλη έχουν φτάσει σωστικά συνεργεία από τη Γερμανία, τη ΣΥΠΑ, την Ελβετία, τη Γαλλία και άλλα μέρη του κόσμου. Τη στιγμή που το ελβετικό συνεργείο με τα εκπαιδευμένα σκυλιά ανέσυρε πτώμα από τα ερείπια, το συνεργείο μας ήταν εκεί, όπου πήρε αποκλειστική συνέντευξη από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ερντάλ Νονού και τον υπουργό Υγείας Γιολντερέμ Άκτουνα, οι οποίοι ενημερωνόταν επί τόπου για την κατάσταση. Το αριθμός των νεκρών που μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ανέρχεται σε 325 και οι τραυματίες σε 640. Βέβαια και άλλα πτώματα και ίσως πολλά είναι ακόμη θαμμένα κάτω από τα ερείπια, καθώς οι προσπάθειες έχουν στραφεί στη διάσωση των επιζώντων. Από το Έρζιντζαν για τον Αντένα, Ανδρέας Ρομπόπουλος. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έσπευσε να στείλει βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές Ανατολικής Τουρκίας. Ήδη σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο Ερζιντζάν και συμμετέχουν στο δύσκολο έργο απεγκλωβισμού επιζώντων. Με τα πρώτα αεροσκάφη στάλει επίσης και η ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Τραγικές διαστάσεις προσλαμβάνει η προσπάθεια των Αλβανών φυγάδων να εισέλθουν λαθρέα στο ελληνικό έδαφος. Δύο Αλβανοί σκοτώθηκαν σε εισάριθμα μεθοριακά επεισόδια. Αψηφώντας τα πυρά της ελληνικής περιπόλου, Αλβανοί φυγάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας. Χθες το μεσημέρι, περίπολος της αστυνομίας, μετά από καταδίωξη, συνέλαβε δύο Αλβανούς. Ένας από τους δύο, ο Μιράς Τσιόκο, ενώ οδηγείτος στο αυτοκίνητο της αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει επιχειρώντας να αφοπλίσει τον αστυνομικό που τον συνόδευε. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία από εκπυρσοκρότηση του όπλου ο Αλβανός λαθρομετανάστης τραυματίστηκε θανάσιμα. Αιματηρό επεισόδιο έγινε και στην περιοχή Γιαννιτσά Φυλατών. Στρατιωτική ελληνική περίπολος αντελήφθη δύο Αλβανούς φυγάδες, τους οποίους κάλεσε να σταματήσουν για έλεγχο, πλην όμως αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Κατά την καταδίωξη ερήφθησαν εκφοβιστικές βολές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από αυτούς από εξωστρακισμό σφαίρας και να συλληφθεί ο άλλος. Η κοινότητα επιθυμεί να υπάρξει σύντομα συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών στο θέμα των Σκοπίων, δήλωσε απεσταλμένος της Πορτογαλικής Προεδρίας στα Σκόπια μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Γκλιγκόροφ. Εν τω μεταξύ, οι Σκοπιανοί ανέλαβαν τον έλεγχο των συνόρων τους. Ο Ανδρέας Μπελιπασάκης μεταδίδει. Στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα σήμερα, οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες του Ιουγκοσλαβικού στρατού γευμάτισαν για τελευταία φορά στο εστιατόριο του μεθοριακού σταθμού της Γεβιελή και της Μπογκορότσα στα ελληνο-ιουγκοσλαβικά σύνορα. Λίγο αργότερα, χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο, αξιωματικός του Ομοσπονδιακού Στρατού παρέδωσε τη διοίκηση και τον πλήρη έλεγχο των συνοριακών στρατοπέδων σε δυνάμεις της εδαφικής άμυνας των Σκοπίων. Ενώ παράλληλα αποχώρησε και η τελευταία Ομοσπονδιακή δύναμη από τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα με κατεύθυνση την Νότια Σερβία. Η πλήρης αποχώρηση του Ιουγκοσλαβικού Στρατού από την Δημοκρατία των Σκοπίων θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος θα είναι το επόμενο βήμα της κυβέρνησης, τόνισε μεταξύ άλλων σε αποκλειστική συνέντευξη στα νέα του Αντένα στις 8.30 η οικονομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κυρία Μιράντα Ξαφά. Προϋπόθεση για την τήρηση του προϋπολογισμού είναι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού. Διότι αναγράφουμε στον προϋπολογισμό κονδύλια για επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και όταν εξαντλούνται αυτά τα κονδύλια, τα ασφαλιστικά ταμεία πηγαίνουν στις τράπεζες και δανείζονται με την εγγύηση του δημοσίου και όταν οι εγγύησεις αυτές καταπίπτουν, η επίπτωση πάνω στο δημόσιο χρέος είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που θα ήταν αν είχαμε αναγράψει μεγαλύτερα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα, ίσως εισπρακτικού? Αμφιβάλλω πολύ εάν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα, που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς δεν θα είναι εισπρακτικού χαρακτήρα. Θα είναι μάλλον μια επιτάχυνση της όλης σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών αλλαγών που ήδη η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει. Νέος κύκλος απεργιακών κινητοποιήσεων αρχίζει. Οι μικροί μαθητές θα κάνουν μίνι διακοπές. 48 ώρια απεργία κάνουν σήμερα και αύριο οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Από την Τρίτη αρχίζει και πάλι η πεζοπορία των Αθηνών, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς επαναλαμβάνουν τις τάσεις εργασίας. Από την Τρίτη αρχίζουν πενθήμερη απεργία και οι τελωνιακοί υπάλληλοι.
Το Βατικανό και κύκλους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καταγγέλουν για το θέμα της Ουνίας οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας στη διακήρυξη που συνέταξαν μετά την Πανορθόδοξη Σύναξή τους στην Κωνσταντινούπολη. Ο απεσταλμένος μας Γιώργος Κολοκοτρώνης μεταδίδει. Στο μήνυμα που αντέγραψαν όλοι οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών μετά το συνομιλίες δύο ημερών εδώ στο Φανάρι, επισημαίνεται και καταδικάζεται η δράση των ανικόντων στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία Ουνιτών σε βάρος των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Ανατολικής Σλοβακίας, της Μέσης Ανατολής και αλλού. Στο μήνυμα επίσης καταδικάζεται κάθε μορφή προσιλητισμού κατ' οποιονδήποτε τρόπο και ανασκείται αυτός, ενώ οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας εκφράζουν τη βαθύτατη λύπη τους για την αδερφοκτόνο σύγκρουση των Σέρβων και των Κροατών στην Ιουγκοσλαβία και καλούν σε καταλλαγή και αλληλεγγύη όλους τους ανά τον κόσμο Ορθοδόξους. Κακοκαιρία προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες τρεις μέρες. Λεπτομέρειες μας δίνει η Εύη Παπαδάκη. Επιδεινώνεται σήμερα ο καιρός πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη χώρα με βροχές, χιόνια σωρινά και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη από τα Βόρεια θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Ιδιαίτερα στην Αττική θα υπάρχει συννεφιά με βροχή προς το μεσημέρι, ενώ πιθανόν το βράδυ να εκδηλωθεί και καταιγίδα. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι νότιο-δυτικοί ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, αργότερα όμως προς το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους, που η έντασή τους θα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει 2 με 3 βαθμούς και θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 7 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με βροχή, ενώ αργά το απόγευμα θα χιονίσει στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτρη και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται από 5 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Σύντομη ενημέρωση στις 9 και 11 το πρωί και αναλυτικά ρεπορτάζ από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα στα νέα του Αντένα στις 2 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.